κερδοφορία για τον κοινό άνθρωπο φαίνεται να είναι πιο καλή από το μίσος. Είναι λάθος. Το μίσος έχει κάτι καλό, είναι ότι υπάρχει ακόμα η αρνητική σχέση. Η αδιαφορία δεν υπάρχει ούτε το αρνητικό. Είναι χειρότερο. Αλλά το μόνο πράγμα που μπορεί να αντισταθμεί σε αυτό είναι η αμυσία. Να μην υπάρχει μίσος, να μην υπάρχει κακία. Αν το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι αρχικά είναι λογικό σε ένα νοσοκομείο να μην υπάρχει αδιαφορία. Δεν είναι αδιαφορό. Ωραία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει αμυσία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει αγάπη. Η αγάπη είναι λίγο πιο πάνω, πιο δύσκολη. Θέλει σχέσεις, θέλει γνώσεις, θέλει συμπόνια. Επειδή έκανες αναφορά στον Ντοστογεύσκη, πριν ο Καρτέσιος λέει «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Κογιτού έργο σου. Στην πραγματικότητα αυτό που έφερε ο Ντοστογεύσκη είναι «σκέφτομαι, υποφέρω, άρα υπάρχω». Και η δυνατότητα να υποφέρεις, αρχή θα μου πείτε, μα αυτό είναι αρνητικό, εγώ δεν θέλω να υποφέρω. Δεν θέλει να υποφέρετε για εσάς, για τον άλλον. Γιατί άμα δεν υποφέρετε ποτέ για τον άλλον, δεν μπορεί να έχετε συμπόνια. Δεν μπορεί να έχετε συμπάθεια. Αφού δεν πάσχετε. Και αυτό είναι δύσκολο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το empathy, empathy, που είναι από την εμπάθεια και επειδή χάλασε στα ελληνικά, το λέμε ασυναίσθηση, αλλά είναι κρίμα. Έχει ενδιαφέρον να έχεις τη δυνατότητα να δεις πώς νιώθει ο άλλος και να τον βοηθήσεις. Άρα, άμα το δείτε αυτό το θέμα λίγο πιο βαθιά, το ερώτημα είναι τι είναι το θεμέλιο και τι είναι η ουσία. Άρα, τα θεμέλια είναι αυτά που μας επιτρέπουν να θεμελιώσουμε κάτι. Η ουσία είναι ότι άμα το βγάλεις, δεν υπάρχει νόημα. Βλέπετε λίγο τη διαφορά. Ας δίνω ένα παράδειγμα. Στο σκάκι μπορεί να βγάλετε οποιοδήποτε πιόνι, οποιοδήποτε κομμάτι, εκτός από το βασιλιά. Αλλά βγάλετε το βασιλιά, δεν είναι σκάκι. Για όλα τα άλλα μπορεί να έχετε μάτσε, δύο κινήσεις, τρεις κινήσεις, μια σπουδή κτλ. Εδώ λοιπόν αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Στο νοσοκομείο η ουσία του νοσοκομείου είναι το θαύμα. Και τα θεμέλια του νοσοκομείου είναι η ανθρωπιά. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλω να το σκεφτείτε. Μερικές φορές όταν θέλω να ανεβριάσω τους ακροατές, τους βάζω να σκεφτούν κάτι που θα πούν «Όχι, αυτό δεν γίνεται». Ωραία. Άρα του παίρνω ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε, άμα πάτε στη Θράκη στην Ελλάδα και τους πείτε «Ξέρεις ότι μπορούν να αλλάξουν τα σύνορα». Επειδή έχουν αλλάξει πάντα πολλές φορές, λέει «Μπορεί, δεν ξέρω». Τώρα ξαφνικά, άμα τους πείτε «Φαντάζεσαι τη Θράκη χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα». Όχι και χωρίς τη θάλασσα. Προσέξτε, μιλάμε για βόρειους. Εσείς τώρα στην Κύπρο είναι ακόμα πιο εύκολο. Φαντάζεσαι, ας πούμε, την Κύπρο χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα. Υπάρχει αυτό νοητικά, εντάξει. Όταν είσαι σε ένα μεγάλο νησί, ξεχνάτε το νησιωτικό πνεύμα. Με την προσφυγιά το είδατε. Αυτοί που ήταν Κερίνια είναι πολλοί που πήγαν Λεμεσό. Ενώ θα μπορούσαν να πάνε Λευκοσία, που ήταν δίπλα. Αλλά πού είναι η θάλασσα, εντάξει. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε το εξής. Όταν βγάζετε την ουσία, δεν έχει πια νόημα. Όταν βγάζετε τα θεμέλια, δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, αυτό που λέω, για να κλείσω για όσους δεν το πιστεύουν, γιατί βλέπω ότι ο Μιχάλης παίρνει ήδη χάπια, να αντέξει, είναι ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο χωρίς θαύμα. Εδώ κανονικά λες, ωραία, άμα είναι και αυτό έτσι. Και γι' αυτό θα το λέγατε εύκολα για μια εκκλησία, φαντάζομαι. Άμα ήταν για όλους η εκκλησία, δεν θα ήταν ανάγκη να είναι κατάγραφη,
θα έφτανε. Θα ήταν όλοι άγιοι. Έχετε σκεφτεί, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο να ζωγραφίζουμε τον γιατρό? Φαίνεται άσεμνο αυτό που λέμε, δεν είναι? Στην πραγματικότητα, έχετε καλά σκεφτεί ότι μερικούς από τους Αγίους είχαν έναν τομέα που ήταν... Δηλαδή, άμα σας έλεγα, πάτε σε ένα στρατόπεδο και ζωγραφίζετε ένα στρατιώτη, σαν Άγιο. Θα πείτε όχι, παιδε. Μετά το σκέφτεστε, αμάν, ναι, έχουν γίνει, είναι αρκετοί κιόλας. Και μάλιστα φαίνονται και Βυζαντινά, δεν μπορείς να τους κάνεις λάθος. Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό? Λέω λοιπόν, σε ένα νοσοκομείο, φανταστείτε, να σας λέει κάποιος, δεν θα υπάρχει ποτέ αγιογράφηση. Γιατί κανένας δεν θα κάνει ποτέ κανένα θαύμα. Κλείστε το. Το νοσοκομείο πρέπει να είναι ένας χώρος που επιτρέπει το θαύμα. Άμα δεν το επιτρέπει, άμα το απαγορεύει, τότε είναι άλλος τομέας. Έχει σχέση με αυτούς που ασχολούνται με εσάς όταν είστε μόνο οριζόντιο και δεν ξαναέρχεστε. Μου υποτίθεται ο παράδεισος είναι πάνω. Έχει ενδιαφέρον πώς πάμε οριζόντια πάνω. Αν απαγορεύεται το θαύμα στο νοσοκομείο, τότε το εκφυλίζεται. Αν βγάζετε την ανθρωπιά στο νοσοκομείο, τότε δεν εκφυλίζεται. Τότε γίνεται εμπόριο. Έχει, μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά είναι εμπορικό κέντρο. Άρα είναι μόλ. Αν επιτρέπεται η διαφήμιση. Ναι. Δεν πάτε σε ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα, πηγαίνετε σε διάφορα, σας λένε, άμα κάνετε λάθος, σας λένε όχι. Αυτό είναι η αρμοδιότητα. Εκεί πέρα είναι η ειδική. Εντάξει. Άμα πάτε στο εστιατόριο ή να βρείτε παπούτσα, υποδήματα, έχετε κάνει ένα τεχνικό λάθος. Ακόμα και αν το εστιατόριο είναι μελανέζικο. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπετε είναι ότι υπάρχει ένας σωστός επιμερισμός. Για το νοσοκομείο η δυσκολία ποια είναι, ειδικά όταν υπάρχει επέκταση σαν ιδέα, είναι ότι ο διπλασιασμός είναι δύσκολος. Αμάν, η κυρία με το κίτρινο σου λέει, όχ, αυτό τι σημαίνει για μας? Είναι πολύ απλό. Όταν διπλασιάζεται, το λέω για την μάνα μου εκεί πέρα, όταν διπλασιάζεται τα στοιχεία, πρέπει να σκεφτείτε τις σχέσεις. Δεν διπλασιάζονται. Υπερπολαπλασιάζονται. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Όταν έχουμε δύο ανθρώπους, έχουν μία σχέση. Όταν έχετε τρεις ανθρώπους, έχουν τρεις σχέσεις. Όταν έχετε τέσσερις ανθρώπους, έχουν έξι σχέσεις. Όταν έχετε πέντε ανθρώπους, έχετε δέκα σχέσεις. Πρέπει να τα διαχειριστείτε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας απασχολεί είναι να μην υπάρχει μόνο το θέμα της επάνδρωσης. Να μην υπάρχει μόνο το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού. Να υπάρχει ανθρωπιά. Να τα μου πείτε με αυτό πώς θα φαίνεται. Θέλω να φανταστείτε μια ομάδα ποδοσφαίρου που είναι όλοι τερματοφύλακες. Γίνεται? Και βέβαια γίνεται. Αλλά ένας θα είναι τερματοφύλακας. Άρα οι άλλοι θα εκφυλιστούν, θα γίνουν παίχτες. Άμα βάλετε λοιπόν πάνω την ίδια ειδικότητα σε ένα χώρο, θα μείνουν μόνο μερικοί με την ειδικότητα και οι άλλοι θα έχουν αλλάξει. Χωρίς να το έχετε κατάλαβα. Άρα η έννοια τερματοφύλακας είναι πολύ καλή για μια παρέα, αλλά όχι για μια ομάδα. Η έννοια της ομάδας μέσα στο νοσοκομείο είναι ότι δεν είναι μόνο το θέμα της μαθητείας. Το βλέπετε, στην θρησκεία τα πράγματα είναι πιο απλά. Άλλο οι μαθητές, άλλο οι Απόστολοι. Σε κάποια φάση, εγώ είχα πει ότι ό,τι πίστευα το χρησιμοποιήσω. Είπε, εκτελούμε την αποστολή μας. Είπε τη λέξη αποστολή ο Μιχάλης. Και έχει δίκιο. Η αποστολή, όταν κοιτάζουμε μόνο το marketing και το management, είναι να επιβιώσει το νοσοκομείο. Και όχι ο ασθενής. Θα μου πείτε, μα είναι φρικτό άμα το ανακοινώσουμε έτσι.
Θέλω να το σκεφτείτε λίγο πιο ορθολογικά. Άμα πεθαίνει το νοσοκομείο, πού θα πάνε οι άνθρωποι? Ενώ φαίνεται να είναι κοινικό αρχικά, είμαστε εντάξει. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι, γιατί σίγουρα σε ένα νοσοκομείο που ζει για μερικά χρόνια, σίγουρα θα υπάρχουν νεκροί. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις, θα γίνει. Προσπαθείς να το αποφύγεις. Όμως, άμα πεθαίνει το νοσοκομείο, έχετε σκεφτεί ότι η έννοια του νοσοκομείου έχει πάνω από μια χιλιετία δομημένη? Κάτι σημαίνει αυτό. Είναι στην πραγματικότητα μια διαχρονική αξία. Για να λειτουργήσει αυτό, πρέπει να πιστεύουν ότι το έργο είναι απαραίτητο. Άρα το λέω προς αναφορά ενός Γάλλου Φουρνάρ που έλεγε, όταν πηγαίνεις, όταν διαλέγεις σωστά το επάγγελμά σου, δεν πας ποτέ στη δουλειά. Είναι πολλοί από εμάς που μπερδευόμαστε και πάμε στη δουλειά γιατί θα μας φέρει χρήματα. Και σιγά σιγά έχουμε μια ωραία κατάθλιψη, έτσι, βαρβάτη, και ξαφνικά αλλάζουμε δουλειά για να ζήσουμε κι εμείς, εντάξει. Λες, εντάξει, πριν υπήρχα, μετά να ζήσω κι εγώ. Άρα, όσοι από εσάς ασχολούνται, ας πούμε, με το θέμα της ιατρικής για να κερδίσουν λεφτά, είναι σε λανθασμένο πλαίσιο. Ακόμα και αν υπάρχουν τα φακελάκια. Υπάρχουν φακελάκια εδώ, δεν υπάρχουν φακελάκια. Τέλος πάντων, είναι κάτι τοπικό για τους καλαμαράδες. Δεν τα βγάζεις πέρα νοητικά. Τώρα θα κλείσω με έναν περίεργο τρόπο. Ξέρετε πιο δύσκολο για τους γιατρούς είναι να βγουν στη σύνταξη. Θα μου πείτε, σιγά το πράγμα, και εμείς βγαίνουμε στη σύνταξη. Και όπως λέει ο Μεσαίωνας έλεγε, ο θάνατος είναι δύσκολος, αλλά στο τέλος όλοι τα καταφέρουμε. Εδώ για τους γιατρούς, άμα κοιτάξετε τα στατιστικά των γιατρών, θα καταλάβετε τελικά ότι όντως κάνουν ένα αποστολικό έργο, θα το καταλάβετε όμως παράξενα. Πάρα πολλοί γιατροί πεθαίνουν αμέσως μόλις βγαίνουν στη σύνταξη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πριν δεν προλάβανε να πεθάνουν. Υπήρχε ανάγκη. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.